Δόξα τον Κύριο, αλληλούια. Περνάνε οι μέρες και οι ώρες γρήγορα, Τι να κάνουμε, πάντως χαίρομαι πάρα πολύ, αδελφοί, γιατί εσείς μπορεί να νομίζετε ότι ήρθαν οι αδελφοί και οικοδομηθήκαμε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εμείς θα φύγουμε πιο οικοδομημένοι από εσάς. Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ανοίξουμε σγραφή μας, σελίδα 971, αδελφοί, και από το 23 εδάφιο. Ιώτα κεφάλαιο, 23 εδάφιο, σελίδα 971. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω, επιλοξένησε. Τη δε επαύριον εξήλθεν ο Πέτρος μετ' αυτών και την έστω των αδελφών των από τη Σιώπης υπήγαν μετ' αυτών και την επαύριον εισήλθεν στη Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος περιέμενε αυτούς, συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος, η συνάντηση αυτού έπεσε εις τους πόδες αυτού και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλώντα αυτού εισήλθε και βρίσκε συνηγμένους πολλούς και είπε προς αυτούς, σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπο Ιουδαίο να συναναστρέπεται ή να πλησιάζει εις αλλόφυλλον. Ο Θεός όμως έδειξε σε με να μην λέγω μηδέναν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτον. Όθεν και προσκληθείς ήλθον χωρίς αντιλογίας. Ερωτώ λοιπόν, γιατί να λόγο με προσκαλέσατε? Και ο Κορνήλιος είπε, από 4 ημερών ήμουν νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την 9η ώρα προσευχόμεν εν το οίκο μου και ειδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενθύματα λαμπρά και λέγει, Κορνήλιε, εισηκούς την προσευχή σου και οι λοιμοσύνες σου εμνημονεύτησαν ενώπιον του Θεού. Πέψω λοιπόν η σιώπη και προσκάλεσε το Σίμωνα όσο επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνας του Χριστοδέψου, πλησίων θαλάσσης, ως της ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεψα προς ε, και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, διανακούσομε πάντα όσα προσετάχθησαν σε υπό του Θεού. Δόξα στον Θεό, Δόξα στον Θεό. Τι ωραία που ενεργεί ο Θεός, αδελφοί. Έρχεται ο Κύριος τι να κάνει, να διεισδύσει τώρα μέσα στα έθνη. Δόξα στον Θεό. Και πώς έρχεται ο Κύριος να πιάσει τα έθνη? Με τον ίδιο τρόπο που σώζει κάθε άνθρωπο. Γιατί, αδελφοί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος που μπορεί να σωθεί ο λευκός ή ο μαύρος, ο κόκκινος ή ο κίτρινος, ο πλούσιος ή ο φτωχός, ο ασθενής ή ο υγιής. Ο τρόπος είναι ένας. Να επικαλεστούμε τον Κύριο, να αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας, να κάτσουμε κάτω από το Σταυρό του Γολγοθά, να μας πλύνει το αίμα του Ιησού Χριστού, να βαπτιστούμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να περιμένουμε την επαγγελία του Πατρός, η οποία έχει δοθεί προς εμάς. Αλληλούια! Για να λάβουμε το Πνεύμα του Άγιου. Μα μήπως εάν κάνω ένα από τα τρία ή κάνουμε το 80%, δεν θα πάμε με πιθανολογίες, ούτε θα πάμε ποσοστά. Αυτό που μας καλεί ο Θεός είναι να εκτελέσουμε το Λόγο Του στη ζωή μας. Δόξα στον Θεό. Και έρχεται ένα ωραίο έργο να κάνει εδώ ο Κύριος. Ένα έργο που ξεκινάει με μία προσευχή ενός ανθρώπου που είναι από το Ρωμαϊκό στρατό και είναι εκατόνταρχος. Το όνομά του μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι Κορνήλιος. Και ξεκινάει έναν αγώνα, μία νηστεία, μία προσευχή. Δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Αυτό θέλω, αδελφοί, να το κρατήσουμε πάρα πολύ καλά στη ζωή μας. Πολλές φορές ξεκινάμε έναν αγώνα, αλλά δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Ένα είναι σίγουρο και θαυμαστό. Όχι μόνο βγαίνει μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από την προσωπική μας πείρα και εμπειρία. Όσες φορές βγήκαμε στον αγώνα να προσευχηθούμε με νηστεία και με προσευχή, μετά, αδελφοί, από αυτό ήρθαν εξελίξεις στη ζωή μας, ήρθαν ευλογίες στη ζωή μας, όπου τις είχε προγραμματισμένες ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Φτάνει η προσευχή ενώπιον του Θεού, η προσευχή του Κορνηλίου, και δίνει διαταγή ο Θεός.
σε έναν άγγελο να κατέβει στη γη που λέει θα πας στο Ισραήλ, θα πας στη Ιερουσαλήμ, θα πας στο μέρος εκείνο. Υπάρχει αυτό το σπίτι, μέσα ένας εκατόνταργος, το όνομά του είναι Κορνήλιος, και θα πας να του μεταφέρεις το μήνυμα το οποίο εγώ σου λέω. Δόξα στον Θεό. Δηλαδή ο Θεός που δημιούργησε όλο το σύμπαν, ο Θεός που έκανε αυτά τα οποία βλέπουν οι οφθαλμοί μας αλλά και αυτά που δεν βλέπουν οι οφθαλμοί μας, ο Θεός που δημιούργησε όλο το σύμπαν, ασχολείται εδώ με τη μικρή γη η οποία είναι ένας κόκκος άμμου σε ολόκληρο το σύμπαν, όπου εάν θα πας από το αεροπλάνο πάνω δεν βλέπεις άνθρωπο να κινείται παρά μόνο έναν όγκο γης. Και όμως ο οφθαλμός του Θεού, αδερφοί, περιτρέχει λέει όλη τη γη. Δόξα στον Θεό. Ο οφθαλμός του Θεού περιτρέχει όλη τη γη. Ξέρετε τι έκανε εκεί? Έτρεξε ο οφθαλμός του Κυρίου και στάθηκε πάνω από το Ισραήλ και στάθηκε πάνω από την πόλη όπου ήταν ο εκατόδαρχος, εισήλθε μέσα στην οικία του, μπήκε μέσα στο δωμάτιό του ο οφθαλμός του Κυρίου και τον βρήκε να εξητάει τον Θεό. Αλληλούια! Δόξα στον Θεό. Έτσι έγινε και η δική μας σωτηρία. Δεν έγινε τυχαία. Δεν έβαλε ο Θεός το χέρι του και έβγαλε μια λοταρία και έβγαλε ένα όνομα και είπε θα το σώσω. Έτρεξε ο οφθαλμός του Κυρίου μας. Σε βρήκε στον πόνο σου, στη θλίψη σου, στην ολιγοπιστία σου, στο ψάξιμό σου, στη δικαιοσύνη που έψαχνες, στην ασθένειά σου επάνω. Έτρεξε ο οφθαλμός του Κυρίου και βρήκε την αναζήτηση της καρδιάς σου. Και ο Θεός βρήκε έναν τρόπο να σε πλησιάσει, βρήκε έναν τρόπο να μπει μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο σπίτι σου και να έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς σου και να ακούσεις αυτή την ωραία φωνή που ο Κύριος καλεί τον άνθρωπο. Ιδού εγώ παρών σ' ακούω και σ' αγαπάω, λέγει ο Θεός. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό. Και άκουσε την προσευχή του και διέταξε τον άγγελο. Δεν είναι παραμυθάκια, δεν είναι ιστορίες έτσι για να περνάει η ώρα, είναι η αλήθεια του Θεού. Ο Θεός διέταξε τον άγγελο, κατέβηκε εκεί, έπαιρνε το μήνυμα του Θεού και αμέσως ο Κορνήλιος υπήκουσε πάνω σε αυτή τη φωνή. Άκουσε αυτό το κάλεσμα, άκουσε αυτό που του είπε ο άγγελος, που ήταν μήνυμα από τον Θεό, και στέλνει τους στρατιώτες του και τους υπηρέτες και πηγαίνουν εκείνοι να φωνάξουν τον Πέτρο να έρθει για να ακούσουν λόγο Θεού. Ο Πέτρος απ' την άλλη βρίσκεται στον αγώνα, προσεύχεται, έρχεται ο Κύριος και το φανερώνει, το ανοίγει τα μάτια, βλέπει μια όραση, βλέπει ένα σεντόνι μεγάλο το οποίο είναι δεμένο στις τέσσερις άκριες να κατεβαίνει από τον ουρανό, μέσα γέλε τα τετράποδα, τα ερπετά, τα πετινά. Δόξα στον Κύριο, και ακούει μια φωνή: Πέτρο, σήκω, σπάξε και πάνε. Μόλις βλέπει ο Πέτρος όλα αυτά τα κάθαρτα για αυτόν, μηγαίνει το Κύριε, ουδέποτε έπαγα βέβυλο ή ακάθαρτο. Όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγεις βέβυλα. Και ξανά η φωνή: Πέτρο, σήκω, σπάξε και πάγε. Μηγαίνει το Κύριε, αντιστέκεται ο Πέτρος. Πάλι τα ίδια. Όσα ο Θεός εκαθάρισε, εσύ μη λέγεις βέβυλα. Και ο Σεντόνι σηκώθηκε πίσω στον ουρανό. Ήταν σε απορία. Μεγάλη απορία. Άρα γιατί ήταν αυτή η φωνή? Τι ήθελε να μου πει ο Θεός? Αλλά τον βρήκε ο Θεός να έχει κοινωνία με το Πνεύμα του Άγιο. Και εκείνη την ώρα ακούει το Πνεύμα του Άγιο να του μιλάει. Πέτρο, τρεις άνθρωποι σε ζητούσει. Κατέβα κάτω και θα πας μαζί τους, μη δόλος διστάζον, διότι εγώ απέστειλα αυτός, λέγει το Πνεύμα του Άγιο. Δόξα στον Θεό. Μιλάει το Πνεύμα του Άγιο, μιλάει. Εγώ λέει τους έφερα εδώ το Πνεύμα του Άγιο. Και τι εσύ θα κάνεις? Εσύ θα πας εκεί πρόσωπον εκείνη. Και τι θα γίνει εκεί, Κυρία? Δεν του λέει ο Θεός. Δεν του λέει θα πας Πέτρο, θα κάνεις ένα δυνατό κήρυγμα και θα γίνει μεγάλη σωτηρία. Δεν του λέει τίποτα ο Θεός. Για τη σωτηρία δεν την κάνει ο άνθρωπος, τη σωτηρία την κάνει ο Θεός. Αλληλούια, δόξα τον Θεό.
Δεν λέει τίποτα ο Θεός. Δεν ξέρει τίποτα ο Πέτρος. Μόνο έχει τι θέλει ο Θεός άραγε. Όταν κατέβηκε, είδε τους ανθρώπους αυτούς, όπως του μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, τους φιλοξένησε και την επόμενη μέρα πήγε μαζί τους. Μάλιστα λέει ο λόγος του Κυρίου, ο δε Κορνήλιος περίμενε αυτούς συγκαλέσες, τους συγγενείς αυτού και τους οικείους φίλους. Από την άλλη η καρδιά, μιας και τον Κορνήλιο, αφού στέλνει στρατιώτες, η αγωνία του ανθρώπου αυτού. Άραγε θα έρθει ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά από την άλλη, μου το είπε ο άγγελος του Κυρίου. Σίγουρα θα έρθει. Τι θα κάνω. Μα εγώ θα ακούσω μόνο για το λόγο. Θα φωνάξω και τους συγγενείς μου. Θα φωνάξω και τους φίλους μου. Τι να κάνω. Να ακούσουν το μήνυμα του Θεού. Το πίστεψε η καρδιά του αδελφή. Και φώναξε και τους ανθρώπους. Μόλις πλησίασε ο Πέτρος. Αδελφοί, ο Κορνήλιος είδε τον Πέτρο ως να ήταν ο οφθαλμός του Κυρίου στο σπίτι του. Με το που τον βλέπει, με δέος, γονατίζει. Ο άνθρωπος του Θεού τον σηκώνει επάνω. Και του λέει και εγώ άνθρωπος σαν και σένα είμαι. Και εκείνη την ώρα, αλλά ο Πέτρος σε σήκωσε από τον λέγον, σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών μετά αυτού εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς, δόξα στον Θεό. Να τι κάνει ο Θεός. Ανοίγει ο Θεός θύρα. Δηλαδή έβαλε στην καρδιά τους να ακούσουν τα λόγια του Κορνηλίου και ήρθανε οι συγγενείς και οι φίλοι, παρόντες και οι στρατιώτες και οι υπηρέτες που πήραν τον Πέτρο, οι οποίοι και εκείνοι επίστεψαν στα λόγια τα οποία τους είπε ο Κορνήλιος και δοκίμασαν και είδανε ότι πράγματι ο άγγελος του Κυρίου μίλησε στον Κορνήλιο, γιατί ο Πέτρος ήταν εκεί στο σημείο που είχε πει ο άγγελος του Κυρίου. Όλοι μαζί λοιπόν συνηγμένοι, ο Πέτρος ξαναλέω δεν ξέρει ακόμα τίποτα. Και συνομιλών μετά του με τον Κορνήλιο εισήλθε και βρίσκει συνηγμένους πολλούς και είπε προς αυτούς, σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπο Ιουδαίο να σε αναστρέπεται ή να πλησιάζει αλόφιλον. Ποτέ δεν θα μπαίνει μέσα ο Πέτρος. Αλλά λέει, ο Θεός, ο οποίος αγαπάει χωρίς προσαποληψία. Ο Θεός, ο οποίος αγαπάει χωρίς να βλέπει χρώμα. Ο Θεός, ο οποίος αγαπάει χωρίς να βλέπει τσέπη. Ο Θεός, ο οποίος αγαπάει χωρίς να βλέπει αν ο ένας είναι ασθενής και ο άλλος υγιής. Ο Θεός, ο οποίος κινείται με τα σπλάχνα του. Ο Θεός, ο οποίος θέλει να κάνει σωτηρία. Δόξα στον Θεό. Μπαίνει μέσα και λέει, εσείς ξέρετε ότι είναι ασυγχώρητος άνθρωπος ο Ιουδαίος να συναστρέφεται σε αλόφιλον. Αλλά ο Θεός όμως έδειξε σε μέ να μιλώ κανέναν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Αυτό μου συνέβη, αδελφοί. Ήταν ένας διακοσμητής, δόξα στον Θεό, και τον πήρα από το μαγαζί να τον πάω σπίτι του. Ξέρετε πως ήτανε. Είχε μία μακριά κοτσίδα μέχρι εδώ. Είχε ένα μπουφάν μαύρο γεμάτο καρφιά. Το παντελόνι του ήταν κολλητό με μπότες με καρφιά. Κάθισε δίπλα μου και λέω, πού να του μιλήσεις αυτού για τον Κύριο. Αυτός πιο πολύ του εχθρού είναι, λέω, παρά του Θεού. Τι να του πω. Και έκλεισα το στόμα μου και δεν μίλαγα τίποτα. Κοίταγα μπροστά μου και αριστερά μου. Αυτός καθόταν δεξιά μας. Και εκείνη την ώρα, αδελφή, γυρνάει και μου λέει, μήπως έχεις κάτι να μου πεις. Όχι, λέω, όλα καλά. Ξέρω, μου λέει, ότι έχει σχέση με τον Θεό. Λέω, ορίστε. Μου λέει, ξέρω ότι έχει σχέση με τον Θεό. Μήπως έχεις κάτι να μου πεις. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, μου παίρνει το στόμα ο Κύριος και αρχίζω να του μιλάω για τον Χριστό. Και αυτός με την κοτσίδα, με τα πέτσινα, με τα καρφιά, σπάνε τα η καρδιά του και αρχίζουν και τρέχουν δάκρυα και πέφτει δίπλα μου και φτάνουν στο σπίτι του και ανεβαίνουμε πάνω και ξανακλαίει και γονατίζομαι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και προσευχόμεθα και αυτό το οποίο είδα με τους οφθαλμούς μου ήτανε αυτό που δεν πίστευε η καρδιά μου,
ότι ο Θεός βλέπει αλλιώς και ο άνθρωπος βλέπει αλλιώς. Δόξα στον Θεό. Δεν θα του μιλάω εγώ. Κοίταγα από την άλλη μεριά. Αλλά ο Θεός με χτύπαγε. Από εδώ είμαι. Στον έστειλα. Δόξα στον Κύριο. Και μιλάμε να προσεύχει στον Κύριο να τον σώσει. Έχει περάσει πολλές ταλαιπωρίες. Αλλά αγαπάει τον Θεό. Δόξα στον Κύριο και προσεύχεται. Και έτσι λέει ο Πέτρος. Ήρθε. Όταν λέει προσκληθείς, ήρθα λέει χωρίς αντιλογίας, ερωτώ λοιπόν, ρωτάω, για ποιο λόγο με προσκαλέσατε, δεν ξέρεις Πέτρο, γιατί σε προσκαλέσαν, δεν ξέρω, αλλά προσέξτε το θαυμαστό. Και ο Κορνήλιος είπε, από 4 ημερών ήμουν νηστεύων μέχρι τις ώρας στάθης και την 9η ώρα προσευχόμουν το οίκο μου και ειδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά και λέγει, Κορνήλιε, ησυχού την προσευχή σου και οι λαιμοσύνες σου εμνημονεύσαν ενώπιον του Θεού. Πώς θα ήρθε η καρδιά του Κορνήλιου εκείνη την ώρα, καθώς άκουσε και είδε τον άγγελο του Κυρίου. Και λέει, όταν τον είδα, δόξα στον Θεό, και τον άκουσα, μου είπε, να πέμψεις και να πονάξεις λοιπόν και να προσκαλέσεις τον Σίμωνα, όσο επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος του Χριστοδέψου. Παρακολουθεί ο Κύριος τον Κορνήλιο, προσεύγεται, παρακολουθεί και τον Πέτρο και ξέρει που μένει. Δόξα Κύριο, ο Θεός ξέρει τα πάντα για μας, αλληλούια. Και λέει, πέψαν λοιπόν οι σιώπιν και προσκάλεσε Σίμωνα, όσο προνομάζεται Πέτρος, ώστις, ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν, έπεψα προσέ, και εσύ έκαμες καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν, εμείς όλοι αυτοί που βλέπεις και παραστεκόμεθα εδώ, ενώπιον του Θεού, όχι ενώπιον σου, ενώπιον του Θεού, είμαι έτοιμη να ακούσουμε πάντα όσα προσετάχθησαν εις έυπο του Θεού. Πες μας τι σε πρόσταξε ο Θεός να πεις. Μα ο Πέτρος λέει παραπάνω, τι με θέλετε. Δεν ξέρει. Αλλά λέει ο Θεός, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα γεμίσω αυτό. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Και ανοίγει το στόμα του. Και αρχίζει και κηρύττει τον Χριστό. Και αρχίζει και κηρύττει τη ζωή την αιώνιο. Και κηρύττει τον Κύριό του. Και έρχεται ο Λόγος. Με δύναμη. Με δύναμη. Και πέφτει μέσα στα χωράφια των καρδιών που βρίσκεται ο Κορνήλιος, η οικογένειά του, οι συγγενείς του και οι φίλοι του. Βρέχει ο Κύριος με το Λόγο του τη γη, την ξερή που υπάρχει εκεί. Και αρχίζει να ποτίζεται η γη. Δόξα στον Θεό. Αλλά η γη εκείνη βλάστησε αμέσως, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, ενώ έτσι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας ακούοντας το Λόγο, αλληλούια, και εξεπλάγησαν οι εκπαιδευτικοί πιστοί, όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι δωρεάν του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε από τα έθνη, διότι οίκουαν αυτός λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό, αλληλούια, δόξα στον Θεό. Που γέμισε ο Θεός το στόμα του Πέτρου, κάποια στιγμή λέει ο Κύριος, φτάνει Πέτρο, η γη, ο Λόγος έπεσε σε καλή γη, ο Λόγος καρποφόρησε αμέσως. Τι κάνουμε Κύριε, εσύ τώρα τίποτα, είναι η δική μου η σειρά, γι' αυτό μην κοιτάς ποτέ σε κανέναν άνθρωπο, όσο καλός κήρυκας και να είναι, ό,τι χάσμα και να έχει. Ο μεγαλύτερος και ο δυνατότερος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλληλούια. Και αυτός που ενεργεί είναι το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα δες για τους πιστός το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο θέλει να κινηθεί. Και όπως έλεγε ο αδερφός, οι διαλογισμοί ήταν τα κοράκια που πηγαίνανε πάνω από τον Αβραάμ για να του πάρουν τη θυσία. Μη σκέφτεσαι τίποτα, άφησε την καρδιά σου ελεύθερη, να ξέρεις και να είσαι βέβαιη και να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Η απόδειξη είναι το 90% εδώ μέσα είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Άνοιξε την καρδιά σου, άκουσε την φωνή του Θεού, πίστεψε στο Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι υπόσχεση του Θεού, είναι επαγγελία του Θεού, και να είσαι βέβαιος και να είσαι βέβαιη 100% ότι θα λάβεις Πνεύμα Άγιο, γιατί ό,τι λέει ο Θεός το κάνει. Και ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε που αδελφοί ήρθαμε εδώ, μας φιλοξενήσατε. Εγώ τουλάχιστον έχω πάρει πολύ μεγάλη χαρά στην καρδιά μου και αισθάνομαι ότι σας αγαπώ όλους. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.